ξέρετε, αυτή η αναβολή επιτρέπει την οικοτολογία. Θα έλεγα κιόλας την κακοπροαίρετη οικοτολογία. Σημαίνει κάτι για την ποιότητα του αερίου, για την ποσότητα του αερίου, το ότι δεν άναψε η φλόγα? Κύριε Τσιρούλη, καθόλου. Όπως έχω πει και στη μεσημβρινή εκπομπή σας, ότι δεν είχε ανάψει η φλόγα και συνεχίζονται οι διαδικασίες. Πρέπει να πούμε ότι είχε αρχίσει τις παραγωγές, αλλά δεν είχε ανάψει η φλόγα. Λοιπόν, στη διαδικασία προέκυψε και κάποια μηχανική επιπλοκή, τίποτα το σοβαρό, η οποία επιφέρει και αυτή τη μικρή καθυστέρηση. Τώρα θα είναι, ήδη η εταιρεία έχει αρχίσει τις διαδικασίες για την επιδιόρθωση των εργαλείων τα οποία δεν λειτουργήσαν όπως θα έπρεπε. Αναμένουμε ότι τις επόμενες μερικές μέρες θα συνεχιστεί και θα ολοκληρωθεί κανονικά αυτή η διαδικασία. Μάλιστα. Έχετε καθόλου πληροφόρηση για το πότε ακριβώς μπορούν να το διορθώσουν αυτό το πρόβλημα? Είναι κάτι που κοιτάζουν αυτή τη στιγμή. Το ενθαρρυντικό είναι ότι υπάρχουν τα ανταλλακτικά. Αυτό μας έχουν βεβαιώσει η ίδια εταιρεία. Και τώρα μένει να δουν ήδη αν μπορεί να διορθωθεί το εργαλείο το οποίο δεν λειτουργήσε ή αν θα πρέπει να ανταλλαχθεί με το καινούριο. Αυτό θα δείξει αν θα έχουμε μία, δύο, τρεις, τέσσερις μέρες καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας. Το οποίο όμως επαναλαμβάνεται φορτικά και στην κατηδία, να είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε πριν, ότι δεν σημαίνει κάτι για το όλο εγχείρημα. Εξακολουθεί να είναι ιστορικό, έτσι? Εξακολουθεί ακριβώς να είναι μια ιστορική στιγμή. Βέβαια παίρνει μια μικρή αναβολή, αλλά μάλιστα, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν. Τα είχαμε και στην αρχή της επιβιωτικής διότρησης γύρω στις 12-13 Ιουνίου. Είχαμε κάποιο μικρό πρόβλημα. Ναι. Το οποίο μας επέφερε περίπου μια εβδομάδα καθυστέρηση. Αυτά συμβαίνουν. Αυτό έχει συμβεί και σήμερα. Ας κάνουμε λίγο ακόμα υπομονή. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Υπουργέ. Τώρα, κοντά σε όλα αυτά, φαίνεται να προσπαθεί να δημιουργήσει και κλίμα έντασης, κυρίες και κύριοι, η Τουρκία.